Η εκστρατεία λάσπης πάνω σε fake news. Πες κάτι θα μείνει. Αναφέρεται η εφημερίδα στην ιστορία αυτή με τον ψεύτικο λογαριασμό της Υπουργού, της κυρίας Ζορμπά, μέσα από τον οποίο διακινήθηκε η είδηση ότι πέθανε ο Κώστας Γαβράς και ότι και καλά το εκμεταλλεύτηκε ο Sky και πήγε να κάνει παιχνίδι πάνω σε αυτό. Ρε παιδιά, υπερβολές τώρα. Εντάξει, ο καθένας έχει την αντίληψή του. Νομίζω ότι είναι μεγάλη υπερβολή να έχεις πρώτο θέμα αυτή την ιστορία σήμερα στην Αυγή. Ενώ έχουμε τεράστια ζητήματα στην επικαιρότητα. Εντάξει, υπάρχει και ένα όριο. Άλλωστε, επειδή μας και κάποιοι νομίζω, συγγνώμη Μαρία, ότι εδώ στο ΣΚΑΙ δεν κάνουμε άλλη δουλειά από το να καθόμαστε στα υπόγεια και να αρχίσουμε να μηχανευόμαστε τρόπους πώς θα πλήξουμε τον ένα ή τον άλλον υπουργό. Δεν υπάρχουν παιδιά αυτά. Εμείς λέμε τις ειδήσεις, κάνουμε και τα σχόλιά μας, καμία αντίρρηση. Ο καθένας έχει την αντίληψή του, αλλά νομίζω είμαστε δίκαιοι. Αυτό πρέπει να είναι η ψυχή της ενημέρωσης. Η δικαιοσύνη στην πραγματικότητα. Ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, το ξέρουμε όλοι. Προσπαθούμε όμως να είμαστε δίκαιοι. Λες και θα γινόταν αυτό πάνω σε μια ψεύτικη είδηση για το θάνατο του Κώστα Γαβρά. Μάλιστα, με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, κάναμε ροή χθες στο ραδιόφωνο. Και ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι είναι ψεύτικος ο λογαριασμός. Το αν ένας συνάδελφος σχολιάσει κάτι έτσι ή αλλιώς, δεν νομίζω ότι είναι το κεντρικό τώρα. Όχι, προκειμένου να γίνεται πρώτο θέμα εννοείς. Έτσι, προφανώς. Πάμε να προχωρήσουμε.